Λοιπόν, Λίντερ Μέρο δεύτερο. Πάλι να πω και καλά κάνω και το παραλαμβάνω συνεχώ. 4 παρατέτα το κάθε Τρίτη, δεν μιλάω μόνο για το YouTube, δεν μιλάω μόνο για τη ε, μετάδοσή μα στα επαρχιακά και ελληνικά κανάλια τη περιφέρεια και τα site. Αλλά Αμερική και Καναδά, 4 παρατέταρτο κάθε Τρίτη. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Κωνσταντίνο Κυριανάκη. Αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου τη Δημοκρατία, αλλά δεν μου αρέσουν οι ταμπέλε. Αναπληρωτή εκπρόσωπο κτλ. Εγώ μένω στο νέο πολιτικό και μένω στο νέο πολιτικό που μιλάει δημοσίω σαν νέο άνθρωπο. Και αυτό με ικανοποιεί να σα έχω σαν συνομιλητή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχά και Παπα-Νικολάου. Να καλά. Ε, χαίρομαι που είμαι εδώ και χαίρομαι που αυτή η εκπομπή απευθύνεται κυρίω σε. Όχι κυρίω, απευθύνεται και σε ανθρώπου εκτό Ελλάδα. Σε μεγάλο Που πρέπει βασίλιο. να ακούμε τη φωνή του και να βλέπουμε Εσύ. τι σκέφτονται και να βρούμε τρόπου για να γυρίσουμε στη χώρα. Πολύ σωστά το τοποθετείτε, μου δίνετε πολύ ωραία πάσα. Τα τελευταία email τη περσινή περίοδου, καθυστερήσαμε εμεί, τεμπελιάσαμε, δεν ξεκινήσαμε τον Οκτώβριο, ξεκινάμε τον Νοέμβριο. Τα τελευταία email τη περσινή περίοδου δεν θα τα ξεχάσω γιατί αναρωτήθηκα. Είναι τρει Έλληνε στη Χιλή. Είναι τρει πολιτικοί μηχανικοί στη Χιλή από ένα έργο μια ελληνική εταιρεία εκεί. Φτιάχνουν οι άνθρωποι ένα σούπερ μάρκετ. Ενδιαφέρθηκα και συνομίλησα μαζί του. Άνθρωποι από διαφορετικά μέρη τη Ελλάδα συναντήθηκαν εκεί. Άνθρωποι του Μετσοβίου και οι τρει. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν απολύτω κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να γυρίσουν στην πατρίδα του. Και δεν θέλω να πω ότι είναι λάθο που μια ελληνική εταιρεία δραστηριοποιείται στη Χιλή. Μπράβο και μακάρι όλε οι εταιρείε να εξάγουν και μυαλό, με τη θέλησή του όμω. Εδώ έχουμε ανθρώπου οι οποίοι φεύγουν μετανάστε, λε και είμαστε στη δεκαετία του 50, παρά τη θέλησή του. Και μια κυβέρνηση που του υποσχέθηκε ότι αυτό θα αλλάξει με ένα έτσι, με ένα κλικ και η κατάσταση γίνεται χειρότερη. Ποιο είναι μου, φαντάζομαι, είναι η ερώτηση. Γιατί να γυρίσει ο μηχανικό αυτό Αλεξανδρίδη. Θυμάμαι και το υπόνοιμο του άνθρωπο γιατί μιλήσαμε. Γιατί να γυρίσει ο κ. Αλεξανδρίδη. Ε, για πολλού λόγου. Ε, θα ξεκινήσω λέγοντα ότι το 2016 ξεκινήσαμε μαζί με παιδιά από το εξωτερικό, τριαντάριδε κυρίω, από διάφορε πόλει του κόσμου, τη Ευρώπη και όχι μόνο. Ε, μια πρωτοβουλία ακομάτιστη. Το έκανα mm -hmm. στα πλαίσια των εξωκομματικών δραστηριοτήτων. Mm -hmm. ε, η οποία λέγεται Brain Gain. Ποιο mm είναι -hmm. ο στόχο αυτή τη πρωτοβουλία, να δημιουργήσει τα κίνητρα και τι συνθήκε για να μπορέσει να επιστρέψει στη χώρα η γενιά του brain drain. Βρήκαμε τα στοιχεία από την Τράπεζα τη Ελλάδα, είναι απογοητευτικά. Ε, στα χρόνια τη κρίση έφυγαν 427.000 άνθρωποι, στην πλειοψηφία του είναι νέοι, στην πλειοψηφία του είναι μορφωμένοι, ε, έχουν ταλέντο, έχουν μυαλό, έχουν μόρφωση την οποία του έχει παράσχει η Ελλάδα, έχει Σωστό. επενδύσει δηλαδή σε αυτή τη γενιά, και αυτή ακριβώ η επένδυση που έκανε η χώρα έχει μεταφερθεί. Στο εξωτερικό. Και αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, συνολικά αυτά τα χρόνια έχουν παράξει 50 δισεκατομμύρια σε ΑΕΠ mm -hmm. σε άλλε χώρε όχι στην Ελλάδα. Αυτά είναι λοιπόν. Τεράστιο νούμερο. Αυτά είναι λοιπόν χαμένα χρήματα προφανώ από την ελληνική οικονομία και είναι και χαμένα μυαλά. Τι κάνουμε εμεί, λοιπόν, ε, δημιουργούμε ένα σύνδεσμο καταρχά μεταξύ τη κοινότητα των Ελλήνων του εξωτερικού και ε, του τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Mm -hmm. Θεωρούμε πάρα πολύ βασικό να μην αποκόπτονται είτε στην καθημερινότητά τους, είτε στο μια στο τόσο που λέμε, από αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και να εκφράζουν οργανωμένα την απόψή τους. Πολλές φορές έχετε ακούσει κύριε Παπα-Νικολάου σε, σε τηλεοπτικά πάνελ από δημοσιογράφους, από πολιτικούς να λένε «Α, τα παιδιά που έχουν φύγει πιστεύουν ναι. αυτό, έφυγαν γι' αυτό, θα γυρίσουν γι' αυτό». Θα πρέπει αυτό να εκφράζεται οργανωμένα, δομημένα. <ΣΣΣ> Εμείς καταγράφουμε λοιπόν μέσα από έρευνες, είτε για θέματα επικαιρότητα, είτε για γενικότερα θέματα, την άποψή τους. Θα γράφουμε τη φωνή του για να μπορεί να ακούγεται. Και θέλουμε τα μέσα ενημέρωση και εκκουμπέ όπω η δική σα να δίνουν δυνατότητα σε αυτού του ανθρώπου ε, να μπορούν να λένε άποψή του. Ένα από τα ζητήματα τα οποία μα έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν η ψήφο των ναι, Ελλήνων ναι. του εξωτερικού, το δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού, το οποίο για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω αρνείται να του δώσει σήμερα η κυβέρνηση. Αυτό που λέμε εμεί και έχουμε μαζέψει 30.000 υπογραφέ για αυτό το ζήτημα είναι ότι από οποιαδήποτε χώρα και πόλη μένουν και εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι, θα πρέπει να έχουν είτε μέσω τη πρεσβεία είτε μέσω του προξενείου το δικαίωμα να πάνε να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα που έχουν ούτω ή άλλω. Γιατί είναι 85% κεντροδεξιά κατεύθυνση. Να σα πω εγώ γιατί αρνείται η κυβέρνηση. Είναι απλό, δεν μην το πείτε εσεί, το λέω εγώ. Όπω επίση, αν πάτε στου ομογενεί του εξωτερικού που σίγουρα έχει ταξιδέψει, θα ξέρετε ότι περισσότερο ντράπηκαν αυτοί που του εκπροσωπούσε ένα βαρουφάκι παρά εμεί. Γιατί αυτοί απολογούνταν σε άλλε τέτοιε κοινότητε εκεί. Εμεί ερχόμασταν στο καφενείο που λόγο ή στη δουλειά και κάναμε χάζι. Ο Έλληνα εκεί το μετράει πολύ περισσότερο το ότι τον εκπροσωπεί ο Βαρουφάκη να λύσει το πρόβλημα τη κρίση. Άρα γι' αυτό το λόγο δεν θέλει η κυβέρνηση να ψηφίσει ο Μουγιανίδη. Αυτό είναι δε, λυμένο, δε δεν θελει δε η κυβερνηση να ψηφισει ο αυτο ειναι δεν ειναι Δεν θα επικεντρωθώ στην. Εντάξει, στη, δεν είναι δε ερώτημα θέλω να πω. Αυτό αυτό mm. είναι ένα ζήτημα το οποίο θέτουμε διαχρονικά. Δεν αφορά. Τώρα α πούμε η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μπροστά στι δημοσκοπήσει. Και ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία πάει πολύ καλά σε αυτό το κοινό. Δεν θα είναι πάντα έτσι όμω. Μπορεί κάποια στιγμή να είναι ένα άλλο κόμμα ε, πιο μπροστά στι δημοσκοπήσει. Το θέμα είναι ότι εμεί θέλουμε να δώσουμε δικαίωμα σε αυτού του ανθρώπου για πάντα. Για να μην χρειάζεται ε, να γυρίσουν πίσω για να ασκήσουν ένα εκλογικό δικαίωμα, για να στηρίξουν ένα κόμμα το οποίο θα δημιουργήσει συνθήκε για να επιστρέψουν. Αυτή είναι η πολιτική εξήγηση πίσω από αυτή, ε, ε, την, πίσω πρωτοβουλία. Από αυτή την πρωτοβουλία. Αλλά, mm. εν πάση περιπτώσει, κάνουμε και άλλα πράγματα. Ε, Όπω σα είπα, θέλουμε να δίνουμε φωνή σε αυτού του ανθρώπου γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο να ακούγονται. Είπατε πριν για τι δημοσκοπήσει. Δεν θέλω να σταθώ στο προφανέ που είναι αυτό που λέτε κι εσεί ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται και μάλιστα εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ και άλλη περίπτωση τα τελευταία. από το 1981 που παρακολουθώ τι πολιτικέ εξελίξει. Ε, άλλη περίπτωση τέτοια μεγάλη αναντιστοιχία τη δύναμη στη Βουλή με τα δημοσκοπικά αποτελέσματα. Θα σα θυμίσω δε ότι η κυβέρνηση Καραμαλή Έχασε κάποια στιγμή με τρει-τέσσερι μονάδε τον Γιώργο Παπανδρέου το προβάδισμα στι δημοσκοπήσει και γύρισε ο κόσμο ανάποδα. Με πρώτο και καλύτερο σε όλα αυτά τα κανάλια και τον τύπο. Για να λέμε όλοι με τι ευθύνε μα. Θεώρησαν ξαφνικά αυτομάτω όλοι ότι πόπο δεν μπορεί να κυβερνήσει ο Καραμαλή. Πια χάνει τρει μονάδε τον Γιώργο. Εδώ βλέπω ότι η διαφορά είναι μονοψήφια, διψήφια και γίνεται και ζήμωση μάλιστα αν είναι 9 και δεν είναι 12. Πόπο ότι πάθαμε είναι 9 και δεν είναι 12. Το ερώτημά μου δεν είναι αυτό. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Πιστεύετε ότι αυτό που λείπει από τον. Δεν λέω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το προσωπείω από την Νέα Δημοκρατία, απλώ επειδή μιλάω σε εσά ω εκπρόσωπο τύπου, το λέω ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συνοηθούμε. Αυτό που λείπει είναι λίγο να έχουν τα στρώματα που είναι μακριά από τη Νέα Δημοκρατία μία εξασφάλιση στο πίσω μέρο του μυαλού του ότι ξέρει τι, δεν θα έρθει ο Μητσοτάκη να με διώξει από το δημόσιο, α πούμε. Λείπει δηλαδή το να καταλαγιάσουμε αυτό το πολύ φιλελεύθερο που ίσως καμιά φορά επικοινωνείται ή δεν έχει καμία σχέση αυτό για να μπορέσει η κοινωνία να καταλάβει πια ότι αυτό που έρχεται είναι η Νέα Δημοκρατία προφανώς. Κοιτάξτε, καταρχάς ε, βλέπουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σε όλες τις έρευνες, mm -hmm. ανεξαρτήτως διαφοράς. Το πρώτο είναι ότι για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από την αρχή της Προεδρίας του κ. Μητσοτάκη μέχρι και σήμερα στη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε μετακινήσεις από όλα τα άλλα κόμματα προς τη Νέα Δημοκρατία. Mm -hmm. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο γιατί δείχνει ότι υπάρχει επιρροή οριζόντια πλέον της Νέας Δημοκρατίας και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοδάκη σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως κομματικής ταμπέλας και ανεξαρτήτως ιδεολογίας, για να το πούμε καθαρά. Σημαίνει δηλαδή ότι η πολιτική μας πρόταση, χαμηλότερη φόρη, ένα σύγχρονο κράτο, επενδύσει που θα σημαίνει δουλειέ για όλου του Έλληνε, καλέ δουλειέ, ε, αυτό το σχέδιο το οποίο ε, στοχεύει στο να δημιουργήσει μια Ελλάδα σε πέντε χρόνια από τώρα πολύ καλύτερη mm -hmm. από αυτή που έχουμε σήμερα, έχει αποτέλεσμα οριζόντια ανεξαρτήτως κομματικής αριθμού. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν έχουμε ξαναδεί στη δημοσκοπική, ε, στη δημοσκοπική ιστορία ε, της ε, σύγχρονης Ελλάδας κανέναν αρχηγό αντιπολίτευση να έχει τόσο μεγάλη διαφορά από τον ενενεργία πρωθυπουργό. Αυτό το ερώτημα ξέρετε για... Ε, για κυκλοπαιδικούς λόγους, ε, θα το αναφέρω, κάποια στιγμή δημιουργήθηκε γιατί ήθελα να δώσει ε, ένα προβάδισμα στον εκάστοτε πρωθυπουργό, γιατί προφανώς οποιοδήποτε πρωθυπουργό. Αν ρωτά έναν πολίτη ναι, ναι. ε, ποιο είναι πιο κατάλληλο, ο Πρωθυπουργό ή κάποιο άλλο, θα απαντούσε ο Πρωθυπουργό. Τώρα ο λοιπόν. ήταν βλέπουμε, ανάποδα, αν θυμάστε αυτά. Πάντα, λοιπόν, ήταν πάντα ανάποδα. Πάντα ο μπροστά. Τώρα λοιπόν, όχι μόνο δεν είναι ανάποδα. Όχι μόνο είναι ανάποδα. Όχι μόνο είναι μπροστά ο αρχηγό αντιπολίτευση, ο Κυριακό Μητσοτάκη από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά έχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και έχει ξεπεράσει και τον κανένα. Αυτό το γνωστό κανένα που πολλέ φορέ ε, όλα αυτά τα χρόνια ακούμε στι δημοσκοπήσει και λέμε ποιο είναι ο πιο κατάλληλο το κανένα. Κανένας. Τον έχει ξεπεράσει λοιπόν τον κανένα ο Κυριακό Μητσοτάκη. Εγώ δεν θα μείνω στο ε, πώ είναι η ψαλίδα, πώ είναι η διαφορά, αν είναι 12, αν είναι 9, είναι 18 που λένε μερικέ δημοσκοπήσει, γιατί εμά. Το βασικό μας μέλημα είναι να πείθουμε κάθε μέρα ακόμη και έναν παραπάνω πολίτη. Mm. Ακόμα και ένας ε, πολίτης, ειδικά οι νέοι άνθρωποι ε, οι οποίοι έχουν απογοητευτεί πλήρως την πολιτική αν πιστούν ότι πλέον κάτι έχει αλλάξει στην νέα Δημοκρατία. Κάτι δείχνει να αλλάζει και να, ε, και, και να, και να ανοίγει τις πόρτες του mm. σε, σε κάτι νέο, σε κάτι καινούριο, σε επίπεδο ιδεών, σε επίπεδο ανθρώπων τότε αυτό είναι θετικό. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και η επεξίδα μα δεν είναι μόνο δημοσκοπήσει. Είπατε πριν για το σύγχρονο κράτο. Ήταν το δεύτερο που βάλατε. Ένα, δύο, τρία. Το σύγχρονο κράτο. Επανέρχομαι στο ερώτημα που σα έκανα και πριν. Έχει λόγο ο δημόσιο υπάλληλο να φοβάται τη Νέα Δημοκρατία. Ο δημόσιο υπάλληλο εννοώ ο μέσο δημόσιο υπάλληλο. Δεν μιλάω για τι εξαιρέσει ούτε προ τα πάνω ούτε προ τα κάτω. Έχει λόγο να φοβάται. Ακούω μια λογική που αναπτύσσεται τον τελευταίο καιρό κυρίω στα social media. Έμα στον ιδιωτικό τομέα από τη μία πλευρά λόγω ΣΥΡΙΖΑ. Ε, όταν έρθει ο Κυριάκο, θα έχουμε αίμα στο δημόσιο. Ισχύει αυτό. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη στρέβλωση για, την... για το δημόσιο διάλογο περί δημοσίου. Τι εννοώ. Το δημόσιο δεν είναι μόνο αυτό που έχει ο μέσος Έλληνας ε, ως στερεότυπο στο μυαλό του, ω ε, ως ένα τύπο πίσω από ένα γραφείο που έχει μια μεγάλη χαρτούρα πάνω στο... στο, γραφείο του και δεν μπορεί πάει στη δουλειά. Ναι. Υπάρχουν και κάποιες κακές εξαιρέσεις που είναι αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί πρέπει να αξιολογηθούν και να κριθούν. Το δημόσιο είναι και άλλα κομμάτια. Είναι η αστυνομία. Mm -hmm. η οποία, κατά τη γνώμη μα, πληρώνεται πάρα πολύ λίγο αυτή τη στιγμή ω ανθρώπινο δυναμικό σε σχέση με τι υπηρεσίε που προσφέρει, σε σχέση με τι επιτυχίε που έχει και σε σχέση με την προστασία που προσφέρει στου πολίτε. Αν λάβει κανεί υπόψη του, ειδικά την μεγάλη ανασφάλεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο τη Αθήνα. Δηλαδή, ένα παιδί ε, που δουλεύει στα, στο αστυνομικό τμήμα εξ αρχείων και κάθε λίγο και λιγάκι του πετάνε μολότοφ και δέχεται πολιτικέ εντολέ να μην κάνει τίποτα γιατί έτσι είναι φτιαγμένο το σύστημά μα. Και αυτέ τι προτεραιότητε έχει η τωρινή μα κυβέρνηση. Αυτό το παιδί παίρνει 800 ευρώ. Mm -hmm. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ε, με 800 ευρώ περιμένουμε από κάποιον, κάποιον άνθρωπο 25 χρόνια να προστατέψει την ασφαλεία μα. Λοιπόν, δημόσιο είναι και οι πυροσβέστε, οι οποίοι ήταν διακοπέ. Ο κύριο Τσίπρα είναι στην πρώτη γραμμή και σβήνουν φωτιέ την ώρα που ολόκληρη η κυβέρνηση ήταν στα νησιά. Και είναι και εποχικοί οι περισσότεροι. Δη δημόσιο είναι και οι δικαστικοί, οι οποίοι συνεχώ δέχονται μια ρητορική απειλών από την σημερινή κυβέρνηση, το οποίο είναι απαράδεκτο. Mm -hmm. Είναι στα όρια τη θεσμική εκτροπή. Δημόσιο είναι και οι δάσκαλοι. Οι οποίοι, αν του ρωτήσετε και φέρετε κάποιον στην εκπομπή σα, θα καταλάβετε ότι το, τα νούμερο ένα κοινό με παράπονα από την κυβέρνηση είναι αυτή τη στιγμή το εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό είναι επιστημιακοί, οι δάσκαλοι, είναι οι γιατροί επίση, είναι οι νοσηλευτέ. Η κατάσταση νοσοκομεία με την υγεία προσφέρει ο κ. Πολάκη είναι τραγική σήμερα. Λοιπόν, άρα α μην έχουμε στο μυαλό μα το δημόσιο ω ένα πράγμα. Α δούμε πιο στοχευμένα τι μπορούμε να κάνουμε για να είναι πιο σύγχρονο και πιο λειτουργικό το κράτο και ας αντιμετωπίσουμε την κάθε κοινωνική ομάδα και το κάθε επάγγελμα με βάση την προσφορά του στην κοινωνία. Και ναι, υπάρχουν και κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι στι διοικητικέ θέσει οι οποίοι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά του και θα πρέπει να αξιολογηθούν ώστε να επιβραβευθούν, να πάνε λίγο πιο πάνω. Και οι κακέ, δεν ξέρω αν είναι λίγε ή πολλέ, όπω είπα πριν, γιατί δεν το έχουμε αξιολογήσει, αλλά οι κακέ εξαιρέσει, οι οποίε σίγουρα υπάρχουν στι διοικητικέ θέσει του δημοσίου, θα πρέπει να αξιολογηθούν, θα πρέπει να κρυθούν και να μετακινηθούν ενδεχομένω σε κάποια άλλη υπηρεσία για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά του. Ξέρετε, κύριε Κυριανάκη, για κάθε έναν που κατηγορεί το δημόσιο ω ένα παχύ οργανισμό που δεν μπορεί να μετακινηθεί εύκολα και τρώει λεφτά χωρί λόγο. Υπάρχει άλλο ένα ο οποίο κατηγορεί τον ιδιωτικό τομέα και περισσότερο του ελεύθερου επαγγελματίε, για να είμαι ω φοροφυγάδε. Δηλαδή, ο διάλογο πιο ο κοινωνικό, ευτυχώ όχι στην ένταση που θέλουν οι πολιτικοί να νομίζουν ότι γίνεται, είναι ο εξή. Εσύ είσαι στο δημόσιο και κάθε όλη τη μέρα και δεν κάνει τίποτα. Ναι, αλλά εσύ είσαι φοροφυγά. Υπάρχει τρόπο αυτό ο στα σπάργανα κοινωνικό διχασμό να γίνει ένα πριν μα χωρίσει ολοκληρωτικά. Θα πρέπει να καταλάβει ολόκληρη η κοινωνία, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι δημόσιο υπάλληλοι, είτε είναι Μαθητές θα πω εγώ ότι όλες οι κρατικές παροχές έρχονται από χρήματα που πληρώνει ο ιδιωτικός τομέας. Μέσα από φόρους και εισφορές. Ο ιδιωτικός τομέας λοιπόν είναι οι μικροί και μεγάλοι επιχειρηματίε, οι εργαζόμενοι και είναι και οι ελεύθεροι επαγγελματίε, οι οποίοι καθόλου ελεύθεροι δεν είναι. <χει> νομίζω είναι πολύ ειρωνική. Η συγκυρία, για να του λέμε ελεύθερου επαγγελματίε και οι οποίοι ε, βαίνουν συνεχώ μειούμενοι γιατί οι εισφορέ και οι φόροι είναι πλέον εξοντοτικοί <Κι> Δεν έχει κανένα απολύτω νόημα ένα ελεύθερο επαγγελματία με του φόρου που έχει επιβάλει η κυβέρνηση. Το οποίο είναι και εντελώ παράλογο γιατί σε μια εποχή που υπάρχει τόσο μεγάλη ανεργία, θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ εύκολο οποιοδήποτε πολίτη που δεν έχει δουλειά σήμερα να μπορεί απλά με μια απόδειξη παροχή υπηρεσιών να κάνει οποιαδήποτε δουλειά νόμιμα ναι. πληρώνοντα έστω και λίγου. Φόρου και να το κάνει νόμιμα. Θέλει κάποιο να μεταφέρει ένα έπιπλο από το σπίτι μου στο σπίτι σου. Θέλει να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα. Θέλει να, είναι, να, να φτιάξει κάτι, κάτι υδραυλικό, κάτι ηλεκτρολογικό στο, στο σπίτι σου. Να, πρέπει να, να μπορεί να το κάνει νόμιμα και να μην φοβάται ότι ε, θα πρέπει να πληρώσει εξωτερικού φόρου, έστω για να ανοίξει ένα μπλοκάκι για να μπορεί να κάνει νόμιμα αυτή τη δουλειά. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε. Και αναφέρομαι ξανά, ειδικά οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, ότι όλα τα χρήματα του κρατικού κορβανά έρχονται από τους φόρους που πληρώνουν αυτοί οι λίγοι ιδιωτικοί υπάλληλοι και, οι επιχειρηματίες του ιδιωτικού τομέα. Άρα λοιπόν, είναι προς το συμφέρον όλων μας. Ναι. Όλων μας να πάει καλά το ιδιωτικό τομέα, γιατί έχει να κερδίσει και το δημόσιο και οι συνταξιούχοι και ειδικά η νέα γενιά. Ε, κύριε Κυριανάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εύκολος συνεργάτης για έναν εκπρόσωπο τύπου. Είναι καταρχάς ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολύ διαφορετικός καμιά φορά από αυτό που δείχνει στο γυαλί. Ε, οποιοςδήποτε να συζητήσει έστω πέντε λεπτά μαζί του, θα καταλάβει ότι είναι ένας πολύ ανοιχτός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος κυρίως ακούει. Ένας πολιτικός που ακούει, ένα πολύ μεγάλο προσόν. Ε, Ενό πολιτικού πρέπει να είναι να έχει ανοιχτά τα αυτιά του. Ναι, Προφανώ. Ε, και ακούει πολλές φορές και την αντίθετη άποψη. Ξέρετε, πολλές φορές όταν είσαι στην κορυφή ενός πολιτικού κόμματος, θέλει θέλεις να περιτριγυρίζεις από ανθρώπους οι οποίοι συμφωνούν με την άποψή σου. Κόλακες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι έτσι. Έχω mm -hmm. συνεργαστεί μαζί του ε, α, α, αρκετά χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ ανοιχτό, δίνει χώρο στους συνεργάτες του, δίνει That's χώρο that. ακόμα και να κάνουν λάθη, γιατί από αυτά θα μάθουν. Και αυτό που μου είπε από τον πρώτο καιρό που συνεργαζόμασταν, είναι ότι ε, οτιδήποτε, οτιδήποτε κάνεις, πρέπει να βρεις τον τρόπο να το κάνεις σωστά. Ακόμα και αν αυτό σου πάρει χρόνο, ακόμα και αν αυτό χρειαστεί να, ε, να το ψάξεις λίγο παραπάνω, έχει πολύ μεγάλη σημασία, να, για να σου έχει εμπιστοσύνη, να ξέρει ότι μπορεί να το κάνει σωστά. Ναι. Άρα, ε, όχι καθόλου, ε, καθόλου δύσκολο δεν είναι σαν, σαν συνεργάτης. Είναι ένα άνθρωπο τον οποίο πιστεύω πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα βγάλει τη χώρα από την κρίση. Θεωρείτε ότι ο πρωθυπουργό πολλέ φορέ, στη Βουλή κυρίω, τον παρασύρει σε ένα λόγο που δεν είναι ο εαυτό του. Δηλαδή, τον έχω δει πολλέ φορέ, τον παρακολουθώ πολλά χρόνια τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, στο δημόσιο λόγο του εννοώ, όχι άλλο. Και αντιλαμβάνουμε αυτό που λέτε, το τεχνοκρατικό με την καλή έννοια, το 1-2-3, το συγκεκριμένο, το δεν λέω λόγια του αέρα, δεν εκνευρίζομαι έτσι χωρί λόγο, δεν το καταλαβαίνω ότι ισχύει. Βλέπετε ότι αυτό λίγο το ότι να είναι του Πρωθυπουργού, το γιατί δεν φοράς κράνος, γιατί ο τείχος είναι πράσινος, αλλά αντάλλων απαντήσεις δηλαδή που δεν είναι στο ερώτημα. Μήπως τον παρασύρουν καμιά φορά και τον ίδιο τον Μητσοτάκη σε μια λογική απάντησης για το καφενείο, διότι αυτή η συζήτηση της Βουλής αφορά κυρίως το καφενείο, καλός κακός. Δηλαδή, μήπως φοβάται ο ίδιος να βρεθεί, πώς να πω, ε, λιγότερο δυναμικό, δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη, από ότι είναι ο Τσίπρα και αναγκάζεται και αυτό καμιά φορά να μην πηγαίνει στο πρόβλημα και στην πρόταση, αλλά να πηγαίνει σε γενικότητε. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ανέβει πολύ οι τόνοι στο δημόσιο διάλογο τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι κυρίω μια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων, οι οποίοι ω αντιπολίτευση έλεγαν ανήκου στα πράγματα. Μέσα στη Βουλή ακούσαμε εκφράσει mm. όχι του καφενείου, ε, του δρόμου και του γηπέδου, θα πω εγώ. Ε, ανέβηκαν πάρα πολύ τόνοι ε, δηλητηριάστηκε κατά την γνώμη κοινωνία. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος νιώθει αυτή τη στιγμή ότι ο Αλέξης Τιπρός τον έχει κοροϊδέψει και τον έχει κοροϊδέψει αισχρά και απαιτεί από εμά να είμαστε συνεχώς επιθετικοί, να είμαστε ε, πάρα πολύ έντονοι στην κριτική μας, ε, να είμαστε συγκρουσιακοί. Θα έλεγα ότι αν παρακολουθείς κανείς τον ε, πολιτικό λόγο του Κυριάκου Μητσοτάκη θα δει ότι όχι μόνο δεν παρασύρεται, αλλά πολλές φορές δέχεται κριτική επειδή δεν είναι αρκετά ναι, ναι. έντονο και, και επιθετικό προ τον Αλέξη Τσίπρα. δεν θα αλλάξει ναι. ο Κυριακό Μητσοτάκη. Έχει κάποιε αρχέ, έχει κάποιε αξίε. Θέλει ένα άνθρωπο ο οποίο θα βασίζει τον πολιτικό του λόγο κυρίω στη λογική. Στην κοινή λογική που λείπει τόσο πολύ από τη χώρα. Θα το βασίζει στα στοιχεία. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά στην Ελλάδα περιμένουμε ότι αν έχουμε μια διαφορετική άποψη, αλλάζουν και τα στοιχεία. Όχι, τα στοιχεία είναι αυτά που πρέπει να αλλάζουν τι απόψει μα. Η πραγματικότητα είναι αυτή Στοί. που πρέπει να αλλάζει τι απόψει μα και όχι το αντίστροφο. Άρα λοιπόν, εμεί θα επιμείνουμε στο να λέμε την αλήθεια, είτε αυτή αρέσει ε, στον κόσμο είτε όχι, είτε αρέσει το κόμμα μα είτε όχι. Ναι, για είναι να... αυτό πάντα. Τη ναι. Δημοκρατία σε ένα πρόβλημα. Είτε αυτό το είτε εσωτερικό. αρέσει το κόμμα μα λοιπόν είτε όχι, θα πάω, θα πάω, μέχρι εκεί. Και έτσι θα πολιτευτεί και ω αρχηγό αντιπολίτευση και ω πρωθυπουργό. Αλήθεια, ακόμη και αν πονάει. Εσεί θα πολιτευτείτε κύριε Κυρανάκη στι επόμενε εκλογέ. Θα σας δούμε κάπου υποψήφιο. Θέλω να μπω στην πολιτική, κύριε Παπα-Νικολάου. Θεωρώ ότι... Ε, θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω πράγματα. Έχω, έχω, μία, παρά την ηλικία μου, μακρά εμπειρία στην Ευρώπη. Έχω διατελέσει πρόεδρος νεολαίας του, του, ΕΛΚ. Έχω έρθει εδώ στην Αθήνα, μπήκα στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη με αρκετά μεγάλη όρεξη για δουλειά. Mm -hmm. Έχω δει πράγματα που έχουν λειτουργήσει καλά σε άλλε χώρε και θέλω να τα δω να εφαρμόζονται και στη χώρα μου και να γίνει καλύτερη. Ε, υπό αυτή την έννοια, ε, θέλω να μπω στην πολιτική. Το αν θα είμαι υποψήφιο ε, και σε ποια περιφέρεια είναι θέμα απόφαση των οργάνων τη Νέα Δημοκρατία ε, και δεν θέλω να προκαταβάλω εσύ. τίποτα πριν από αυτό. Πώ φαντάζεστε τον εαυτό σα μερικά χρόνια, Δεν εννοώ προσωπικά να είστε μια χαρά. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ πολιτικά. Δηλαδή, έχω να κάνω με έναν ελπιδοφόρο πολιτικό αυτή τη στιγμή. Είναι πασιφάνε αυτό. Με έναν άνθρωπο που χειρίζεται Εντάξει, σωστά καλά. το λόγο, που δεν είναι υπερβολικό. Γιατί ο καθένα, ξέρετε, οι θέσει καμιά φορά μα αλλάζουν. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εσεί μάλλον είστε πιο μετριοπαθεί από ότι ήσασταν στο Λαϊκό Κόμμα παρά ω εκπρόσωπο Νέα Δημοκρατία. Πώ βλέπετε τον εαυτό σα, δηλαδή, τι θα σα κάνει ευτυχισμένο σε 10 χρόνια πολιτικά, εννοώ έτσι. Τι θα είναι αυτό που θα λέτε, Α, κατάφερα κάτι, να, έκανα αυτό. Ξέρετε, πολλοί πολιτικοί περιμένουν να συνδέσουν, α πούμε, το όνομά του με μια μεταρρύθμιση. Ο νόμο Διαμαντοπούλου. Ό,τι και να ήταν η Διαμαντοπούλου, ό,τι και μπορεί να την προσάψει κάποιο, έμεινε ο νόμο Διαμαντοπούλου. Καταργήθηκε βέβαια, αλλά ναι. σαν ιδέα έμεινε αυτό. Ο νόμος πεπονεί για το δημόσιο, σας πάω πιο πίσω. Ό,τι και να ήταν ο πεπονείς, έμεινε αυτό. Έχετε στο μυαλό σας κάτι, μια μεταρρύθμιση που θα θέλατε να κάνετε πράξη όσον αφορά το, την Ελλάδα. Θα ήμουν πολύ ευτυχισμένο, μιας και θέσατε αυτόν τον όρο, αν σε 10 χρόνια από τώρα κοιτούσα πίσω και ήξερα ότι έκανα κάτι χρήσιμο για τη χώρα μου. Mm -hmm. Και περισσότερο από αυτό, αν ήξερα ότι αυτά που υποσχέθηκα, τελικά μπορούσα να τα τηρήσω. Είτε σε ανθρώπου. Προσωπικά, είτε σε κοινωνικέ ομάδε, είτε στον κόσμο που ψήφισε Νέα Δημοκρατία, είτε στον κόσμο που δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία και δεν ψήφισα και εμένα προσωπικά. Είναι πολύ σημαντικό για έναν νέο πολιτικό και για έναν νέο άνθρωπο, ο οποίο, δεν σα κρύβω και εγώ, είπα ο Νικολάου, έχω απογοητευτεί πολλέ φορέ από την πολιτική. Έχω σκεφτεί και εγώ πολλέ φορέ να τα παρατήσω. Ναι. Έχω δει πράγματα μέσα στην πολιτική που δεν μου αρέσουν. Έχω δει πράγματα μέσα στο κόμμα μα που δεν μου αρέσουν. Α, και έχω σκεφτεί ότι γιατί να ασχοληθώ εγώ με αυτό. Είμαι εδώ όμω. Και είμαι και στην Ελλάδα ε, και είμαι μέσα στην Νέα Δημοκρατία και προσπαθώ να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτά που είδα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν θα είμαι πολύ ευτυχισμένο, αν σε πέντε χρόνια, σε δέκα χρόνια από τώρα μπορώ να κοιτάξω πίσω και να μην κλείσω τα μάτια μου. Mm. Μπορώ να κοιτάξω πίσω και ε, να δω ότι αυτά για τα οποία προσπάθησα τελικά έλυσαν τα προβλήματα κάποιου κόσμου. Βρήκαν δουλειά έστω σε μία μικρή μερίδα κόσμου. Η ανεργία μείωσαν, λοιπόν νούμερο ένα, μου βάζετε τη Φυσικά, μείωσαν, μείωσαν τους φόρους, άρα αύξησαν τα εισοδήματα για μια, ε, για, για μια, κοινωνική ομάδα, για, για όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν, δεν μπορώ να σας πω ότι θέλω να συνδέσω συγκεκριμένα το όνομά μου με κάποια συγκεκριμένη μεταρρύθμιση. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι ε, θέλω σε 10 χρόνια από τώρα να μην κοιτάξω πίσω και να πω ότι ο χρόνος μου πήγε χαμένος και ε, η πίστη των ανθρώπων είτε στην παράταξή μου, είτε σε μένα προσωπικά, πήγε χαμένη. Κάτι τελευταίο τώρα το σκέφτηκα, γιατί όταν μιλάω με ανθρώπου που έχουν έτσι πιο ανοιχτό μυαλό, μου αρέσει να το ρωτάω και καταλαβαίνω ότι εσεί έχετε πολλέ παραστάσει και από την Ευρώπη. Τόσο χάλια είμαστε εμεί, κυρία Κερανάκη, και εδώ πέρα δεν εννοώ δηλαδή εγώ προσωπικά. Ενώ τόσο χάλια είμαστε σαν Έλληνε, α πούμε. Είναι αλήθεια αυτό ότι μα θεωρούν απαταιώνε, ε, ε, Καταφερτζίδε, ανεπάγγελτου, τεμπέλιδε κτλ. ή και αυτό είναι ένα αστικό μύθο που τον φτιάξαμε για να δικαιολογούμε κάποιε πολιτικέ αποφάσει. Περπατώντα εσεί στη Βιέννη για παράδειγμα, με τρει Αυστριακού ή στο Λονδίνο ή οπουδήποτε, αισθάνεστε αυτό το πράγμα. Και εγώ δεν το έχω αισθανθεί στο εξωτερικό. Και λέω μήπω συμβαίνει σε κάποιον άλλον άνθρωπο αυτό. Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι μια πάρα πολύ όμορφη χώρα. Όλο ο κόσμο στο εξωτερικό, όσοι έχουν επισκεφθεί τουλάχιστον τη χώρα μα, την αγαπούν πάρα πολύ για την ομορφιά τη. Και την αγαπούν πάρα πολύ και για τους ανθρώπους και τη φιλοξενία, τη φιλοξενία τους, ε, την οποία οι Έλληνες δείχνουν ανεξαρτήτως εθνικότητα σε οποιονδήποτε έρχεται εδώ. Εμείς εκεί τι κάνουμε. Εμείς λοιπόν εκεί τι κάνουμε. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί έχω προσωπικές εμπειρίες ε, και βιώματα από όλα αυτά τα χρόνια και είχα την ατυχία να νιώσω έναν ρατσισμό, mm -hmm. ειδικά μια περίοδο μεταξύ 2011 και 2010. 2013-2014, που ήταν στο απόγειό τη <κρίσιμα> αυτή, ε, αυτή η κρίση και ήταν στο απόγειό του και τα στερεότυπα τα οποία δημιουργούσαν ξένα μέσα ενημέρωση, ε, ε, ειδικά στη Γερμανία. Το 2013, όταν κατέβηκα ε, ω υποψήφιο για την Προεδρία τη Νεολαία του ΕΛΚ, που είναι μια Ευρωπαϊκή Συμμαχία, στην οποία συμμετέχει και η Νεολαία τη Άγγελα Μέρκελ, οι τότε νεολαίοι τη ε, γερμανική οργάνωση δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι ένα Έλληνα. Ο οποίο mm -hmm. εκπροσωπούσε κατά τη γνώμη του όλα αυτά τα στερεότυπα, θα ήταν στο τιμόνι μια ευρωπαϊκή νεολαία και θα προωθούσε μια ατζέντα με την οποία καθόλου δεν συμφωνούσαν. Ε, με κατηγόρησαν μάλιστα ότι προεκλογικά ότι, ε, θα άφηνα και άδεια ταμεία στην, <laughs> στην, ε, στην νεολαία του ΕΛ και ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Τελείωσα τη θητεία μου με ε, πιο ε, με, με πλεόνασμα στα ταμεία σε σχέση με αυτό που παρέλαβα. Αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Αλλά κυρίω για αυτό που είμαι περήφανο είναι ότι φτιάξαμε μια ομάδα νέων παιδιών, νέων Ελλήνων, οι οποίοι είχαν πάρα πολύ όρεξη να αποκαταστήσουν το όνομα της Ελλάδας στο εξωτερικό και αποδείξαμε σε αυτό το μικρό κύκλο στον οποίο, ε, είχαμε τη δράση μας ότι είμαστε οι πιο δουλευταράδες, ότι είμαστε οι πιο εργατικοί, ότι έχουμε τα πιο πολλά πολιτικά επιχειρήματα, όχι μόνο για να προστατεύσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα και να αναδείξουμε την εθνική μας θέση, αλλά ότι έχουμε όραμα για την Ευρώπη, ότι έχουμε θέσεις και επιχειρήματα και ιδέε για το πώ να κάνουμε την Ευρώπη καλύτερη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι οι καλύτεροι πρέσβει τη Ελλάδα στο εξωτερικό από εδώ και πέρα, και αυτή πρέπει να είναι προτεραιότητα τη κάθε κυβέρνηση, δεν είναι οι ε, πρέσβει με την κυριολεκτική ναι. έννοια του όρου, ε, χωρί να, αυτό να αποτελεί μομφή και για εκείνου. Αλλά είναι οι νέοι επιχειρηματίε οι οποίοι θα εξάγουν τα ελληνικά προϊόντα σε κάθε σούπερ μάρκετ όλου του κόσμου. Είναι οι νέοι ε, και οποιαδήποτε Έλληνε ξενοδόχοι οι θα προσελκύουν εδώ τουρίστε από ολόκληρο τον πλανήτη και θα του φιλεξενούν και θα του δείχνουν ότι έχουμε πραγματικά την πιο όμορφη και την πιο ωραία χώρα του κόσμου. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν σήμερα στο εξωτερικό, για του οποίου μιλήσαμε και στην αρχή τη yeah. συζήτησή μα, και οι οποίοι θα αποδεικνύουν ότι έχουν το καλύτερο μυαλό, το μεγαλύτερο ταλέντο και την πιο μεγάλη όρεξη για δουλειά και για να μπορέσουν να λύσουν προβλήματα. Μακάρι, κύριε Κυρανάκη, μου ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Είμαστε καλά. καλά. Ελπίζω με την επόμενη φορά να πούμε και άλλα θέματα, κυρίω εθνικά που ασχολούμαστε εμεί. Τώρα φτάνει μια συζήτηση κοινωνία περισσότερο. Ευχαριστώντα τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, να περάσω γρήγορα γρήγορα με τη βοήθεια των συναδέλφων στον κύριο Χακάν Τσαβούσογλου, όχι στον ίδιο προσωπικά, δεν μου έχει κάνει κάτι ακόμα, σαν Έλληνα ενώ. Ε, έκανε μια περιοδία βεβαίω στη Θράκη, τον υποδέχτηκε και ο κύριο Αμανατίδη, τον υποδέχτηκαν διάφοροι εκεί παράγοντε του ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι οι οποίοι άλλε φορέ είναι υπέρ τη ε, ε, ομογένεια και την ονομάζουν τουρκική, άλλοι είναι υπέρ τη ομογένεια και την ονομάζουν μουσουλμανική. Ε, δεν έχουν αποφασίσει και οι ίδιοι. Ο κύριο Σαββούσοκλου τέλο πάντων έκανε εκεί την ε, γιορτή του αυτή. Πήγε στα χωριά τη Καρδιά, όπω είπε. Δικαιούται για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του, να μιλάει ο άνθρωπο για τα χωριά τη Καρδιά του, υπό την έννοια ότι η καταγωγή του είναι από τη Δυτική Θράκη. Η κυρία Τασούλα Παπα-Νικολάου, αρχιστάκτηρα τη εκπομπή μα, είναι εδώ μαζί μα. Τασούλα, καλώ ήρθε σε άλλη μια χρονιά. Ελπίζω να μα πάει καλά. Αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε φέτο, αλλά Okay. Αυτό το γραφικό εν μεταξύ τώρα που το βλέπω είναι. Ποιο αυτό το μέση. Αυτό είναι σαν ένα σερ λίγο. Σαν... Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Δεν αρέσει. Τι να σου πω, δεν ξέρω, το έχω συνηθίσει ακόμα. Νομίζω δεν θα το συνηθίσω κιόλα. Οπότε μάλλον στην επόμενη εκπομπή τελειώσαμε... θα το χαιρετήσω. Τελειώσαμε yeah. με Τουρκία, ξεκινάμε με Τουρκία. Ναι, τελειώσαμε yeah. με Τουρκία, ξεκινάμε με Τουρκία. Αλλά και δεν άλλαξε τίποτα. Όπω πέρασε μια μέρα. Για πε μα λίγο τα whereabouts του κύριου Τσαβούσογλου. Προκλητικό ήταν ο κύριο Τσαβούσογλου με το που πάτησε το πόδι του στην Κομοτινή. Είναι γενέτειρά όπω είπε. Και μάλιστα η δήλωση δεν μ' τα λόγια του. Η τουρκική μουσουλμανική μειονότητα, η οποία αριθμεί 150.000 ανθρώπου εδώ, δίνει, λέει, έναν αγώνα επιβίωση. Ναι. Δυσκολεύονται να ζήσουν στη Θράκη, αυτό εννοούσε. Όπω όλοι οι Έλληνε δίνουν αγώνα επιβίωση. Δεν ναι. του διαφοροποιεί, δεν κατάλαβα. Έχει συνέχεια όμω η δήλωσή του. Λέει, εμεί ω μητέρα, πατρί, μητέρα, πατρίδα, η Τουρκία, δεν θα σα αφήσουμε μόνο σα. Ναι. Δηλαδή ήρθε τώρα στα χωράφια μα, τον φιλοξενήσαμε, και έκανε και το δικό του πολιτικό παιχνίδι μέσα, μέσα στο δικό μας χωράφι. Ε, αυτό τουλάχιστον είναι λίγο προκλητικό από πλευρά του κυρίου Τσαβούσογλου, είναι και την πρόεδρος της Τουρκίας. Μην ξεχνάμε ότι έρχεται και η επίσκεψη Ερντογάν σε, λίγο καιρό. Ήταν ένα δείγμα το τι ακριβώ θα βιώσουμε και με τον Τούρκο Πρόεδρο. Στι αρχέ Δεκεμβρίου, έτσι. Ναι, ναι. Είδε τουρκικέ μειονότητε και σε Σκόπια και μάλιστα πάλι εντό Ελλάδα αποκάλεσε τα Σκόπια Μακεδονία. Μάλιστα. Δεύτερο φάουλ. Ε, και είπε, ε, είδαμε λέει: Τουρκία με και στη Βουλγαρία και στο Κόσοβο. Ε, σημασία έχει ότι ο Τούρκο αντιπρόεδρο, πέρα από τον νόμιμο μουφτή που βλέπουμε πίσω, είδε πρώτα τον ψευδομουφτή τη Ξάνθη, έδωσε το Ξάνφης, εδώ στο δικό του μήνυμα, όπου εμεί δεν τον αναγνωρίζουμε, τον κύριο Μέτε. Ναι. Και μάλιστα είχαν, πήγε δηλαδή ειδικά σε αυτόν. Mm -hmm. Και είπε: Εγώ τον νόμο δεν τον αναγνωρίζω επί τη ουσία. Αυτό είπε. Λοιπόν, η απάντηση στον Χακάντσα Αφούζοκλου ήρθε από τον Προκόπη Παυλόπουλο, δεν μπορούσε βεβαίω ο πρόεδρο Δημοκρατία να το αφήσει έτσι. Είπε ότι παραβιάζουν οι Τούρκοι ευθέω τη συνθήκη τη Λοζάνη. Είναι αδιανόητε, απαράδεκτε και απορριπτέ όλε αυτέ οι δηλώσει περί τουρκική μειονότητα. Είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι τελειώσαμε πέρυσι με την Τουρκία και τι προκλήσει. Ήρθαμε πάλι φέτο Νοέμβριο να βλέπουμε πάλι τι ίδιε δηλώσει, πάλι τι ίδιε προκλήσει και την ώρα που ο κύριο Τσαβούσογλου ήταν στην Κομοτινή. Ε, είχαμε 60 παραβιάσει στο Αιγαίο. Έχει σημασία και αυτό. Ναι, δεν αντιλαμβάνομαι το εξή και βοήθησε να <laughs> το καταλάβω. Ωραία είναι. Προφανώ ο πρόεδρο τη Δημοκρατία έκανε μια αιχμηρή δήλωση. Φαντάζομαι δεν θα μπορούσε να πάει ο άνθρωπο να το Και ε, Τι άλλο να κάνει. Δεν βλέπω όμω σε διπλωματικό επίπεδο να υπάρχει ένα κατευνασμό αυτή τη σκληρή τουρκική ρητορική. Το αντίθετο. Ξεκινήσαμε από πέρυσι τέτοια εποχή. Να συζητάμε δειλά-δειλά, το είχαμε ξεχάσει ένα διάστημα επανήλθε, για όλα αυτά περί τουρκική μειονότητα, τέλο πάντων που τα επαναφέρουν κάθε τρει και λίγο, έχω την αίσθηση ότι και οι ίδιοι μουσουλμάνοι εκεί πάντω, κάποιοι μουσουλμάνοι, και δεν νομίζω ότι είναι αθώοι, παίζουν ένα διπλό παιχνίδι υπό την έννοια ότι βλέπουν την Ελλάδα δύναμη οικονομικά. Άρα σου λέει, Τι benefit έχω εγώ να είμαι εκτό του διαβατήριου τίποτα άλλο, Να είμαι ε, στο ευρώ, να είμαι ε, ε, Δεν πάω στην Τουρκία να δω πω εκεί έχουν να μου προσφέρουν τίποτα καλύτερο. Εσύ έχει γνώση, γιατί ξέρω ότι ειδικά με την περιοχή εκεί μιλά. Έχει γνώση του αν αυτό είναι ένα σοου για τα κανάλια ή αν αυτό πια έχει βάθο και βαρύτητα στα χωριά τα μουσουλμανικά. Δηλαδή, πάνε για την πλάκα, να στο πω διαφορετικά. Α, έρχεται ένα πολιτικό, πάμε να τον δούμε από κοντά πώ είναι, τι κάνει, τι θα μα πει. Ή οι άνθρωποι εκεί του περιμένουν του Τούρκου πολιτικού. Υπάρχει μια μερίδα που του περιμένει. Είναι σαφέστατο αυτό. Και μάλιστα υπάρχει τουρκική νεολαία, όπω τη λένε. Mm -hmm. Δηλαδή, το λένε, το φωνάζουν, κάνουν το δικό του παιχνίδι. Ναι. Είναι τρομερό. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί θέλουν να, να πούνε ότι είναι Τούρκοι και όχι μουσουλμανική μειονότητα. Ναι. ναι, μιλάμε για κάποιου. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που α, αδιαφορούν τελείω. Ναι. Δηλαδή, σε αυτέ τις γιορτέ, ας πούμε, πάνε λογιών-λογιών. Πάνε και κάποιοι για την περιέργεια. Ε, να ναι, Πάει για την περιεργία, αλλά η πλειοψηφία είναι άνθρωποι που λένε ότι εδώ υπάρχει τουρκική μειονότητα. Και το φωνάζουν και εμεί λέμε δεν υπάρχει τουρκική, και αυτό είναι το σωστό. Υπάρχει μουσουλμανική μειονότητα. Βεβαίω όλα αυτά είναι και για εσωτερική κατανάλωση τη Τουρκία, αυτό που μην το ξεχνάμε. Μάλιστα. Να κάνουν το δικό του παιχνίδι οι Τούρκοι, στο εσωτερικό του, διότι η Ελλάδα πάντα είναι ένα εχθρό. Ωραία. Αυτά λοιπόν. Η κυρία Ταστούλα Παπα-Νικολάου φέτο, εκτό από την αρχισταξία τη εκπομπή που έχει υπομιστεί θα ασχολείται και με ένα τέτοιο θέμα. Ε, μουσουλμανικό θα είναι αυτό, αλβανικό θα είναι αυτό, σκοπιανό θα είναι αυτό, για να έχουμε πάντα και τη διάσταση άσχετα με του καναλισμένου μα του εθνικού ε, ζητήματο. Πράγμα για το οποίο μα παρακολουθείτε τι ε, περισσότερε φορέ. Τελειώσαμε για σήμερα. Ήταν το πρώτο Leaders. Θα το βλέπετε κομματιαστό σε δύο στο YouTube πια για μεγαλύτερη δική σα ευκολία. Α μέρο, β μέρο, έτσι ώστε και ο δεύτερο χρονικά καλεσμένο να μην είναι αδικημένο, γιατί πολλέ φορέ ο δεύτερο χρονικά καλεσμένο δεν έπαιρνε στη θέαση το χρόνο που του αναλογούσε μέχρι την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ, τα τηλέφωνα επικοινωνίας από κάτω και τις διευθύνσεις τις είδατε Ευχαριστούμε πολύ